Λοιπόν, πάμε στην καλεσμένη μας, την κυρία Χριστίνα Φλαμπούρη, η οποία είναι ορειβάτισσα, είναι συνιδρύτρια του Outdoor Moms. Την είχαμε ξανά εδώ με τη Μιλένα Ελιοπούλου. Είσαι Χριστίνα, θα μιλήσουμε τώρα στο μικρό, αφού είναι καλημέρα. Δεύτερη φορά που έρχεσαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Και χρόνια πολλά ως μαμά. Έχεις ήδη ένα κουκλί. Σύντομα βλέπω ότι θα έχεις και ένα δεύτερο. Σου εύχομαι καλή ελευθεριά, όπως λέμε. Είσαι μια μητέρα η οποία σπάει τα στερεότυπα, γιατί είσαι ορειβάτισσα, γιατί επιλέγεις να κάνεις πράγματα που δεν τα κάνουν όχι μόνο οι περισσότερες μαμάδες, ούτε και οι μπαμπάδες, να σου πω. Δεν τα κάνουμε εμείς. Δηλαδή, τώρα μου έλεγε, να το καρφώσω τώρα, ότι μετά από την κουβέντα μας θα πας με το γιο να περπατήσεις 1-2 ώρες. Λίγο, στην Πάρνηθα. Στην Πάρνηθα. Έτσι, Κυριακή είναι. Λοιπόν, τι σε κάνει να θες να βγεις από το πλαίσιο, από αυτό που λέμε η μαμά, η κλασική μαμά εννοώ, να θες να κάνεις και άλλα πράγματα τα οποία. Δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ διαφορετικό πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας την κλασική μαμά. Mm-hmm. Αλλιώς να αντιλαμβάνονται οι γονείς μας, οι παππούδες μας. Η τεχνολογία προχωράει, οι άνθρωποι εξελίσσονται. Δεν μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας κανόνες για μια νέα μαμά που είχαν μία ή δύο γενιές mm-hmm. πίσω. Δεν μπορώ να δεκτώ ότι μια νέα μαμά πρέπει να κάτσει 40 μέρες μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι γιατί? Η φύση είναι εκεί έξω, μας καλεί, έχει να δώσει μόνο νέα ρεθίσματα στο παιδί μας και σε εμάς, αλλά να μας βοηθήσει και στην πολύ ιδιαίτερη, θα πω, ψυχολογική κατάσταση που μπορεί να έχει μια νέα μαμά που μόλις έχει γεννήσει. Mm-hmm. Επομένως, είναι τέτοιοι οι μικροί κανόνες, αν θέλετε, που είχαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, που καλό είναι οι νέες μαμάδες, όταν το αισθανόμαστε φυσικά, να σπάμε αυτά τα στερεότυπα και πραγματικά να κάνουμε πράγματα που μας κάνουν ευτυχισμένες. Αυτά τα πράγματα που περιγράφεις, τα βλέπουμε και θα τα ξαναδούμε πάλι. Μια εικόνα δηλαδή, λίγες εικόνες μάλλον, outdoor moms, συγγνώμη για την αλλίωση του ονόματος, όταν είναι έξω και κάνουμε δραστηριότητες. Να, τι δραστηριότητες κάνουμε. Εδώ λοιπόν είμαστε με τις Outdoor Moms, κάνουμε πεζοπορία. Mm-hmm. Είμαστε μία ομάδα μαμάδων που η μία παρακινεί την άλλη να βγούμε έξω στη φύση με τα παιδιά μας. Τι ωραία ιδέα, πάρα πολύ. Η μία παρακινεί την άλλη να μην κλειστεί μέσα στο σπίτι, να μην κρατήσει ό,τι μπορεί να την πιέζει, στην ψυχή της, στο μυαλό της, μέσα της και να το βγάλει έξω. Σου έδωσε κάποιος την ιδέα ή κάποια, ή το σκέφτηκες μόνη σου? Εσύ και λες, γιατί να μην κάνουμε αυτό? Γιατί να μην πάμε έξω, να βρούμε τη φύση και να κάνουμε αυτό που περιγράφεις. Κάτι διαφορετικό. Ήμουν τυχερή γιατί στο πρώτο μου παιδάκι ήμουν έγκυος μαζί με τη φίλη μου και κουμπάρα μου τώρα, τη Βιργίνια την Εθνοπούλη. Εγώ θυμάμαι την ιστορία, αλλά πες τη, γιατί κάτι που μας παρακολουθεί δεν την ξέρουμε. Εγώ είχα μια φίλη όπου βγαίναμε έξω στη φύση και περπατάγαμε τα μωράκια μας και κάναμε πικνίκ και νιώθαμε όλα αυτά τα ωφέλη. Και σκεφτήκαμε ότι θα ανοίξουμε ένα Instagram account και θα βρούμε κι άλλες φίλες που θα μπορούν να μας ακολουθούν. Τελικά αυτό που συνειδητοποίησαμε είναι ότι έγινε ένα boom. Υπήρχαν πάρα πολλές μαμάδες που είχαν την ίδια ανάγκη. Την ίδια ανάγκη να μιλήσουν σε μια μαμά που θέλει να βγει έξω, που δεν θέλει να κλειστεί στο σπίτι, που δεν θέλει να κάνει παρέα μόνο με τους γονείς της. Επομένως, πλέον η ομάδα έχει μεγαλώσει πολύ. Συναντιόμαστε 2 φορές το μήνα και κάνουμε βόλτες έξω στη φύση με τα μωρά μας, κουβεντιάζουμε, κοινωνικοποιούμαστε. Και λέμε και όλες αυτές τις μαμαδοκουβέντες που τις χρειαζόμαστε. Την πρώτη φορά που σε είδα εδώ, ναι, συναντήσαμε με τη Μιλένα, δεν σε ρώτησα, θα σε ρωτήσω τη δεύτερη. Οι μπαμπάδες τι κάνουν όταν εσείς κάνετε αυτά τα outdoor moms? Οι μπαμπάδες συνήθως είναι στη δουλειά τους εκείνη την ώρα, συναντιόμαστε Παρασκευές πρωί. Επομένως, συνήθως δουλεύουν. Έχουμε παράπονα ότι, γιατί δεν παίρνετε μπαμπάδες μαζί. Α, μπράβο. Όχι παράπονα γιατί βγαίνετε, γιατί δεν μας παίρνετε μαζί. Ακριβώς. Ναι. Έχουμε στο μέλλον, στο νου μας, να κάνουμε πιο family έτσι, συναντήσεις. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά με το που μια γυναίκα γεννά και κάνει το παιδάκι της, να στηρίζει μία την άλλη. Επομένως, θέλουμε λίγο πιο σφιχτές ομάδες μόνο με μαμάδες, με νέα μωράκια. Μελλοντικά, δηλαδή, μπορεί να δούμε ένα outdoor moms and family. Ναι, ναι, ναι. Ή outdoor moms and husbands. Η φύση ξέρει πώς να εκπαιδεύει τα παιδιά μας. Αν δεν το μάθουμε εμείς τα παιδιά μας, αύριο τα παιδιά μας είναι οι πολίτες του μέλλοντος. Πώς θα προστατέψουν τον πλανήτη που ζούμε? Επομένως, δεν είναι μόνο και διασκέδαση. Είναι ένα χρέος, νομίζω, για κάθε νέο γονιό. Mm. Να μάθει τη φύση στο παιδί του και ύστερα να μάθει να τη σέβεται. Πώς σε βρίσκει μια μαμά η οποία θέλει να ενταχθεί στην ομάδα?
Λοιπόν, ή θα μπει στο Instagram Outdoor Moms Greece ή στο Instagram το δικό μου Χριστίνα Φλαμπούρη. Μπορεί να μου στείλει ό,τι μήνυμα θέλει, να με ρωτήσει για τον εξοπλισμό, για ιδέες, για βόλτες. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας βοηθήσω, γιατί οι μαμάδες όταν συνεργάζονται μπορούν να καταφέρουν πολύ όμορφα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω κι εγώ κάποια στιγμή να έρθω σε ένα από, από αυτές τις δραστηριότητες, όταν θα ανοίξει βέβαια η κοινότητα και θα μπορούν να έρχονται και οι μπαμπάδες. Μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, Χριστίνα, πολλά συγχαρητήρια. Το έχω πει και την πρώτη φορά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δραστηριότητα και η ιδέα και η σκέψη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή. Αν θέλετε κι εσείς, Χριστίνα Φλαμπούρη, Outdoor Moms, συνιδρύτρια, φεύγει τώρα, θα πάει να κάνει, θα περπατήσει στην Πάρνη, θα είπες, με τον γιο. Καλά να περάσεις λοιπόν με τον γιο. Ευχαριστώ και χρόνια πολύ. Πολλά σήμερα. Χρόνια ευχαριστώ πολλά. Πάρα πολύ. Χρόνια και ευχαριστώ πολλά, πολύ, Χριστίνα, που σε είχα ξανά σήμερα εδώ. Έστω και μόνος, χωρίς τη Μιλένα Ελιοπούλου εννοώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.